Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο για το κυκλοφοριακό έμφραγμα που ζει η Θεσσαλονίκη τους τελευταίους μήνες και προβλέπεται ότι αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ένα έργο που ξεκίνησε χωρίς να είναι η συγκοινωνιακή προτεραιότητα και σχεδιασμό, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, που έχει ήδη καθυστερήσεις για τις οποίες αποζημιώνουν τον ανάδοχο. Ένα έργο που η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι κάτω από μισό δις, αλλά τελικά κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο. Και ενώ στην πόλη δεν έχουμε καμία λύση για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, για το μετρό, για τα λεωφορεία, είναι το έμφραγμα που δημιούργησε με δικιά του πρωτοβουλία ο κ. Μητσοτάκης το 19. Τώρα, να συμπληρώσω σε αυτά τα οποία είπε ο Σωκράτης, ότι συμπάσχω με την ασφυξία που βιώνουν εδώ οι οδηγοί και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Πρόκειται για μια άλλη ένδειξη αδράνειας και έλλειψη συνένεσης με την τοπική κοινωνία από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά πραγματικά 5 χρόνια καθυστερήσεις σε μετρό, σε συγκοινωνίες, και έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός πάλι να εγκαινιάζει. Νομίζω οι Θεσσαλονικείς αξίζουν καλύτερη μεταχείριση ως όχι μόνο η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, αλλά και ως μια πολιτισμική πρωτεύουσα των Βαλκανίων και της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έτσι θα έπρεπε να τη βλέπαμε την Θεσσαλονίκη και να μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την πολιτική μας με τον κατάλληλο σεβασμό στους πολίτες εδώ. Άρα 5 χρόνια αδράνειας, καθυστερήσεων και μετά πάλι εγκαίνια χωρίς να έχει γίνει τίποτα είναι απλά εμπεγμός. Ευχαριστούμε.